Είσαι ένα πρόσωπο που έχει αγαπηθεί πολύ και έχουν γράψει αρκετοί τις κριτικές τους, τις απόψεις τους για σένα όταν ήσουν στην τηλεόραση. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα που ήσουν εκτός και τώρα που ξανασυζητάς, mm-hmm. διάβασες πράγματα τα οποία σε πλήγωσαν? Κοίταξε, διάβασα πάρα πολλά. Γιατί η πιο συνηθισμένη ερώτηση, ας πούμε, σε ένα πρόσωπο της τηλεόρασης είναι και εξής. Τα πρόσωπα που είναι αρκετά, που έχουν κάνει, ας πούμε, μεγάλο νούμερο τηλεθέας, mm-hmm. αλλά δυστυχώς είναι εκτός. Mm-hmm. Διάβασες αρκετά? Διάβασα πάρα πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι με έχει ξαφνιάσει δυσάρεστα το γεγονός ότι τα χειρότερα πράγματα που διάβασα για μένα ήταν όσο δεν ήμουν στη τηλεόραση. Κάθε φορά που ακουγόταν μία φήμη, σαν κάποιος να είχε την τρομερή αγωνία, μη τυχόν και ξαναβρω δουλειά. Μία φήμη ότι κάπου πας, αυτό είναι. Ναι, όταν υπήρχε πάντοτε κάποια φήμη ότι κάπου μπορώ να πηγαίνω. Κάνεις κάποια συζήτηση, ας πούμε. Έπεφταν αλήθεια με τρομερό μένους, κάποιοι πάντα συγκεκριμένοι όμως. Σαν αν μπορούσαν να επηρεάσουν έστω και έναν άνθρωπο που να θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για την πρόσληψή μου, να μην με προσλάβουν. Και λέω, κοίταξε πόσο αστείο. Και ξέρεις τι με ενοχλεί? Δεν με ενοχλεί ποτέ η κριτική σε επίπεδο τηλεόρασης, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Και πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που επεδίωκα με μανία να αρέσω σε όλους. Mm-hmm. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ειδικά τα χρόνια που είμαι εκτός τηλεόρασης, και ξέρω και δεν είναι το ζητούμενό μου να αρέσω σε όλους. Και επειδή ταυτόχρονα έχω πάρει απίστευτη εκτίμηση από τους τηλεθεατές, επίσης τον καιρό που είμαι εκτός τηλεόρασης, άρα έχω γεμίσει τόσο πολύ με αυτό που ήθελα εγώ να πάρω από τηλεόραση, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι και το οικονομικό, ας πούμε, αλλά ξαφνιάζομαι τόσο πολύ με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τη μικρή ψυχή που σε καιρούς χαλεπούς, χρησιμοποιώντας μόνο ψέματα, τα τρομερά συμβόλαιά μου, τα απίστευτα λεφτά που έχω πάρει. Και είναι αστείο, γιατί εγώ ούτε το επεδίωξα, ούτε έφτασα ποτέ να είμαι νούμερο ένα στην τηλεόραση. Εγώ αυτό που ήθελα πάντα, και δόξα τω Θεώ το κατάφερα, είναι να κάνω εκπομπές που να αγαπάει ο κόσμος, χωρίς να με νοιάζει τι νούμερο θα είμαι στην τηλεόραση. Και στα αλήθεια, δεν θυσίασα πολλά πράγματα για να γίνω νούμερο ένα, γι' αυτό και δεν έγινα. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Άρα, πάρα πολύ δίκαια μου έχει φερθεί αυτή η δουλειά και ίσως και περισσότερο γενναιόδωρα από ότι εγώ έχω φερθεί σε αυτήν. Όμως σε τέτοιες εποχές που συνάδελφοι δεν έχουν δουλειές, που αν δουλέψει ένας δουλεύουν και άλλοι 10, και που στο κάτω-κάτω εγώ και ένα ξένο άνθρωπο να ακούσω να πιάσει δουλειά οπουδήποτε χαίρομαι, mm-hmm. να βλέπεις όλη αυτή την κακία και το μένος και την εμπάθεια, είναι τουλάχιστον θλιβερό, όχι σε επίπεδο ατόμων, σε επίπεδο κοινωνίας. Ναι. Λέω, το βρίσκω θλιβερό να χαίρεσαι όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του. Θλιβερό να. Δηλαδή, έχω ακούσει. Δηλαδή, δεν γραφόντουσαν κακίες όταν έκανες τηλεόραση. Διάβασες πράγματα. Ναι, αυτό για, το για να προτρέψει κάποιος. Τώρα, ας πούμε, με το που ακούστηκε η πρώτη φήμη ότι μπορεί να πάω στην ΝΕΤ, και μάλιστα σε μια εποχή που πραγματικά εγώ δεν είχα καταλήξει μέσα μου αν αυτό κάπου θα οδηγηθεί. Δηλαδή, είχα θετικές προλαμβάνουσες από τις συζητήσεις μου, αλλά καθόλου σίγουρη, ούτε τώρα δεν είμαι. Γιατί ξέρετε, όλα είναι ρευστά και αλλάζουν. Ακόμη και τώρα που προγραμματίζεται αυτή η εκπομπή και έχει όλα αυτά τα δεδομένα μέχρι τώρα, μπορεί και αυτό να αλλάξει την πορεία, να ανατραπεί και να μου πούνε οι θυνόντες τελικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έτσι δεν γίνονται πια στην τηλεόραση. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Εγώ πάντως κρατάω μικρό καλάθι, ακόμα και τώρα. Που δεν μου έχουν δώσει αφορμή οι θυνόντες να έχω αμφιβολία. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου λόγω συνθηκών. Mm-hmm. Και δεν θα έπεφτα από τα σύννεφα, ούτε θα τα έβαφα μαύρα. Ξέρω ότι έτσι είναι οι συνθήκες πια. Διεκδικώ το καλύτερο, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί αυτό να μην ευοδοθεί για τους χύψη λόγους. Και βλέπεις λοιπόν να υπάρχει φήμες για ένα συνάδελφο, όχι μόνο για μένα, και να πέφτουν 2-3 άνθρωποι που πραγματικά απορώ. Έχεις ποτέ σηκώσει τηλέφωνο, δεν διάλεξαν? Να πεις, όχι, για... Γιώργο, αστείευεσαι. Να σηκώσω τηλέφωνο γιατί? Για να αντιμετωπίσω την κακία ή την εμπάθεια. Δεν αντιμετωπίζετε? Όχι. Το βρίσκω φθηνό, το βρίσκω κατώτερο των περιστάσεων και λυπάμαι που συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνικό και στο λέω αλήθεια. Mm-hmm. Εγώ ότι ήταν να περάσω δύσκολα σε αυτή τη δουλειά το πέρασα. Έμεινα άνεργη, έχασα τη δουλειά μου, πώς να σου το πω, κόπηκαν τα φτερά μου, ξαναπάτησα στα πόδια μου. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Είμαι πολύ καλά. Είτε γίνει αυτό που ονειρεύομαι τώρα και αυτό που μου έχουν ανακοινώσει ότι θα γίνει, είτε δεν γίνει, εγώ πια πατάω στα πόδια μου. Γιατί πέρασα από όλες τις φάσεις. Ξέρω τις σταθερές μου, ξέρω πια που επενδύω σε αυτή τη ζωή και αυτό με γεμίζει. Αν γίνει δουλειά θα είμαι πανευτυχής. Αν δεν γίνει, πάλι θα παλέψω και κάποια άλλη στιγμή θα έρθει.
Ούτως ή άλλως πάλι δεν κάθισα με σταυρωμένα χέρια, έγραψα το βιβλίο μου. Βρήκα τον τρόπο να εκφραστώ. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω βιοποριστικό πρόβλημα να πω ότι θα σκεφτώ τον άλλο μήνα, δεν θα έχω να πάρω ένα πανάκριβο γάλα που πρέπει να πιει το παιδί μου ή να πληρώσω το ρεύμα. Και είμαι τρομερά ευγνώμων γι' αυτό. Όσο το έχω αυτό, γιατί ο Ανδρέας κάνει μια δουλειά σταθερή και μέσα στην κρίση, όσο κι αν έχει και αυτή μειωθεί, είναι σταθερή. Θα μειώσω άλλα. Δεν θα πάρω για ένα χρόνο παπούτσια και τσάντα, αλλά ξέρω ότι θα πατήσω στα πόδια μου. Άρα, γιατί να σηκώσω το τηλέφωνο? Τι θα μου προσφέρει η συζήτηση με έναν άνθρωπο που είναι εμπαθής και κακός?